Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Hey yo, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Τζιουκ και είστε εδώ συντονισμένοι στο Mad TV, εδώ στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα, γιατί εδώ σας τα λέμε. Λοιπόν, για αρχή, ακολουθήστε μας στο TikTok, σαν Mad TV και στο Instagram, πάλι Mad TV με κάτω παύλα ανάμεσα στο Mad και το TV. Γενικά, ακολουθήστε μας στα social media για να βλέπετε τη φάση μας εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν στα πρώτα μας rap news, σε τι έπαιξε. Ο The Baby αναγνωρίστηκε ως shooter σε περιστατικό παραβίασης του κτήματός του στην Βόρεια Καρολάινα. Στη Βόρεια Καρολίνα, λοιπόν. Περισσότερε λεπτομέρειε ήρθαν στο φω σχετικά με τον πυροβολισμό που έλαβε χώρα στην ιδιοκτησία του Νταμπέιμπι στο Τρούτμαν της Βόρειας Καρολίνας νωρίτερα αυτή τη βδομάδα. Σύμφωνα με το TMZ, ο κορυφαίος ράπερ του Billboard αντάλλαξε λόγια με τον εισβολέα και τον πυροβόλησε στο πόδι αφού το άτομο παραβίασε τον φράχτη που περιβάλλει την έπαυλη αξίας 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Baby κάλεσε το 911, την αστυνομία, το ανάλογο 100 και συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς μόλις έφτασαν στην σκηνή. Το αστυνομικό τμήμα Τράουτμαν απάντησε σε αναφορέ για πυροβολισμό το βράδυ της 4ης 13 Απριλίου και ανακάλυψε κάποιον με ένα τραύμα από πυροβολισμό που δεν απειλεί τη ζωή του στην ιδιοκτησία. Το θύμα του πυροβολισμού μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο δήμαρχο τη πόλη του Τρούτμαν, ο Ροντ Βάιατ, είπε ότι ο Νταμπέιμπι μένει στο σπίτι σπάνια. Ένα από τους συγγενείς του συγγενεί του Νταμπέιμπι είναι ιδιοκτήτη του κτήματο, το οποίο περιλαμβάνεται, περιβάλλεται από έναν μεγάλο τοίχο και επανδρώνεται από φρουρού ασφαλεία. Τότε πώ τον πυροβόλησε ο Νταμπέιμπι, άμα έχει φρουρού ασφαλεία, δεν τον είδαν να μπαίνει. Τέλο πάντων, στην Αμερική, άμα μπει κάποιο μέσα στην ιδιοκτησία του σπιτιού σου, μπορεί να τον πυροβολήσει και να είσαι ok. Δεν υπάρχει πρόβλημα γενικά. Μπορείς να πυροβολάς κόσμο μέσα στο σπίτι σου. Είναι εντάξει αυτό. Πάμε στο επόμενο μας νέο. Ο Waka Flocka Flame λυπάται που έφερε έναν επικίνδυνο τρόπο ζωής στο hip-hop. Ο Waka Flocka Flame ανέβηκε στη σκηνή πριν από περισσότερο από μια δεκαετία με τον χαοτικό Hard in the Paint. Τώρα, μια δεκαετία σοφότερος και πιο όριμο, ο Βάκα Φλόκα μπορεί να παραδεχτεί πως οι επιλογέ τη ζωή του έγιναν καύσιμο για τη μουσική του και με τη σειρά του δημιούργησε αρνητική ενέργεια στο hip hop με του ράπερ που τον ακολούθησαν. Μιλώντα με τον Academics για το Off the Record podcast του, ο ντόπιο τη Georgia λέει ότι είναι ένοχο που έφερε αυτόν τον τρόπο ζωή στο είδο. Εντάξει, δεν ήταν και ο πρώτο που το έφερε, μην νιώθει τόσο άσχημα μιλώντα. Έφερα, λέει, έφερα τον επικίνδυνο τρόπο ζωή στη ραπ. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, λέει ο Βάκα. Βάλτε το έτσι. Πήρα ηλεκτρικό καλώδιο, είμαι από εκεί που βρίσκεται το ρεύμα. Σωστά. Αλλά τελικά ανακάλυψα ότι μπορώ να κολυμπήσω στο νερό χωρί να πάθω σοκ. Άρχισα λοιπόν να κολυμπάω. Τώρα όμω όλοι παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Είναι λοιπόν επικίνδυνο το κολύμπι ή αυτό που, το, που έκανα το έκανε επικίνδυνο. Είπε ο Waka Floga Flame λοιπόν με τι παραβολέ του, αν τον Ιησού. Έτσι δεν μπορείς να πατάς στο ένα και να περπατάς στο άλλο. Πρέπει να βάλεις δύο πόδια, δύο χέρια και το κεφάλι σου μπροστά. Δεν μπορείς να κάνεις και το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν υπάρχει ισορροπία. Είτε είσαι δρόμος, είτε είσαι μουσική. Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν είπε ο Βάκα Flocka Flame. Εμφανώς, δεν νιώθηκα καλά με, τις, με την κουλτούρα την οποία έβγαλε προς τα έξω μερικά χρόνια πριν. Όντω να πούμε ότι ήταν από τους πρώτους τραπ καλλιτέχνε που άρχισαν να γίνονται μεγάλοι. Όντω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τον νότο και η τραπ μουσική ήταν μέσα στο DNA του να το πω και έτσι, ο οποίος το έδειξε πάρα 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 πολύ έντονα σε όλη του την καριέρα ότι είναι ένας τραπ καλλιτέχνη ο οποίος πρεσβεύει το δρόμο. Και τώρα δεν νιώθηκα αλλά αυτό. Οι επιλογές του καθενός λοιπόν είναι δικό του θέμα και βαδίζει μαζί του στη ζωή του όπως πάντα. Και αυτό το βλέπουμε συνέχεια στη μουσική και το πώς κάποιος μεγαλώνει και τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν σε ένα break και γυρνάμε λοιπόν πίσω για rap facts. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Τζιουκ και είστε συντονισμένοι στο MAD TV όπως πάντα, όπως πρέπει για να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα και τώρα σας έχω rap facts, τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά. Οι πραγματικοί γονείς του Kendrick Lamar είναι featured στο δίσκο του Good Kid Mad City οι οποίοι, γιατί ο Kendrick Lamar είναι γνωστός ως ένας Los Angeles καλλιτέχνης, ένας West Coast καλλιτέχνης, αλλά οι γονεί του κατάγονται και οι δύο από πού? Από το Σιά Σίρι. Από το Σικάγο. Από το μέρο που κατάγεται και ο Kanye West, Από το μέρο που κατάγεται και ο Κόμον. Και πολλοί ακόμα καλλιτέχνε. Πάμε στο επόμενο μα rap fact. Το 444 είναι το πρώτο άλμπουμ του Jay-Z με μόνο έναν παραγωγό. Απίστευτο. Ο Jay-Z γενικά μας έχει συνηθίσει να έχει πάρα πολλούς και τους καλύτερους παραγωγούς. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν παίζει μόνο ένας παραγωγός. Μαζί μου όμως την παρέα σήμερα, τώρα που τελειώσαμε το Web Facts, έχουμε το Samsung The Freestyle. Είναι ένας φορητός προβολέας από τη Samsung για να διασκεδάζετε χωρίς όρια. Είναι πραγματικά ο καλύτερος προβολέας που μπορείτε να βρείτε. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το The Freestyle και σιγά σιγά να πέφτουν τα φώτα για να γίνει εδώ ατμοσφαιρική φάση υπέροχο. Πάμε να γνωρίσουμε το The Freestyle, το μικρό Smart Elafree Projector που σας ακολουθεί παντού. Βλέπετε λοιπόν εδώ την, την εκπομπή τη VMA εδώ του καναλιού μας μέσα από το Freestyle και η Viral Heroes εκπομπή είναι εξαιρετική. Λοιπόν, η εικόνα του είναι Full HD και μπορεί να συνδεθεί παντού. Έχει εφαρμογή Smart TV, Mobile Mirroring και ήχο 360. Και είναι εύκολο στη μεταφορά, το παίρνετε μαζί σας για να απολαύσετε τη μεγάλη οθόνη τη στιγμή που εσείς θέλετε στο χώρο που βρίσκεστε μαζί με τη θήκη μεταφοράς του. Τώρα τα φώτα ανοίγουν σιγά σιγά. Και ξαναβλέπετε λοιπόν το The Freestyle όπου μπορείτε να το μεταφέρετε παντού, είναι μικρούλι. Πάμε τώρα να δούμε ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, ένα υπέροχο κομμάτι. Πάμε να δούμε το The Runaway του Kanye West. Καπάκια Τώρα πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για τα legendary facts. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars και μιας και είδαμε πριν την εκπομπή για τα VMA, να ξέρετε ότι στις 22 Ιουνίου σκάνε τα βραβεία. Τα VMA όλοι τα περιμένουν, όλοι θέλουν να τα δούνε, ποιοι βραβεύτηκαν, οι εμφανίσεις τους όλα αυτά τα acts που παίζουν εκείνη τη μέρα και φέτος θα είναι λαμπερά λοιπόν. Πάμε λοιπόν στα Legendary Facts και να μιλήσουμε σήμερα για τον Leo TJ. Ο Τιόνι Τζέιντεν Μέριτ είναι γεννημένο στι 30 Απριλίου του 2001 και είναι γνωστό επαγγελματικά ω TJ. Είναι ράπερ και τραγουδιστή. Και το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από το πρώτο γράμμα του μικρού του ονόματο και τα τρία πρώτα γράμματα του μεσαίου του ονόματο. Το 2016 ο Λέο TJ άρχισε να κυκλοφορεί μουσική στο SoundCloud. Και το Resume, ένα από τα πρώτα του τραγούδια, κυκλοφόρησε όταν ο Λέο TJ ήταν 16 ετών και γρήγορα άρχισε να διαδίδεται στο διαδίκτυο. Το 2018, Leo TJ υπέγραψε με την Columbia Records. Το debut στο studio album του Leo TJ, το True To Myself, κυκλοφόρησε το 2019. Και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το mixtape State Of Emergency, που περιλαμβάνει μόνο καλλιτέχνες από τη Νέα Υόρκη. Αυτά τα East Coast, μας αρέσουν. Το True To Myself έκανε το debut του στο νούμερο 5 του Billboard 200, σηματοδοτώντας το album την πρώτη κυκλοφορία στα charts. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, το Destined to Win, κυκλοφόρησε το 2021 και περιελάμβανε το single Calling My Phone, μια συνεργασία με τον Αμερικάνο τραγουδιστή Black, το τραγούδι του με τα υψηλότερα charts μέχρι σήμερα. Κορυφαίο και Black. Στι αρχές του 2020, ο Λέο TJ έφτασε ξανά στον Billboard Hot 100 με το single του 2020, το οποίο έφτασε στο νούμερο 94 του chart. Στις 8 Μαΐου του 2020 ο Lil TJ κυκλοφόρησε το EP State of Emergency, το οποίο επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μουσική drill, ένα δημοφιλές υποείδος στη Νέα Υόρκη. Το EP με 7 τραγούδια περιλάμβανε το κομμάτι Zoo York με τους Φάβιο Φόραν και τον Bob Smoke, το οποίο έφτασε στο νούμερο 65 στο Hot 100. Σοβαρό να έχει τον Bob Smoke και τον Fabio στο ίδιο τραγούδι. Τον Ιούλιο του 2020 ο Leo TJ εμφανίστηκε στον τεμπούτο με τα θανάτιο του Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, στο κομμάτι Mood Swings, το οποίο έφτασε στο νούμερο 17 στο Hot 100. Επίση, ο Λέο TJ συμπεριλήφθηκε στο Freshman 2020 του XXL. Τέλο, στις 19 Μαρτίου του 2021, ο Λέο TJ κυκλοφόρησε το Headshot, μια συνεργασία με τους Polo G και Fabio Foreign ω το δεύτερο single από το δεύτερο studio album του Destined to Win, το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου του 2021. Το album αποτελείται από 21 κομμάτια. Αυτό ήταν λοιπόν ο Λέο TJ. Πάμε να δούμε τώρα. Botak Yellow από Cardi B. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε το πίσω για το Song of the Day. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Τζιου και είστε ζωνισμένοι στο Mea TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα και τώρα έχουμε ένα song of the day το οποίο είναι αγαπημένο, είναι κλασικό είναι ο λόγο που ο Κάνιε ή ο Γε yeah, ή δεν ξέρω πώ αλλιώ λέει τον αυτό το αυτή την εποχή, είναι στην κορυφή και ήταν πάντα στην κορυφή. Πάμε λοιπόν να δούμε το Gold Digger του Kanye West. Το Gold Digger είναι ένα τραγούδι του Kanye West, το οποίο συμμετέχει ο Jamie Foxx από το δεύτερο στούντιο album του West Late Registration του 2005. Περιλαμβάνει πλέον φωνητικά από τον Plain Pad και τον Don't See. Ο West κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό στην Ατλάντα μαζί με τον Τζον Μπράιον και έκαναν την παραγω... οι οποίοι κάναν την παραγωγή του τραγουδιού. Αρχικά επρόκειτο να ηχογραφηθεί για το debut studio album της Shona, το Worth the Wait, το 2004, αλλά το τραγούδι μεταδόθηκε αργότερα από τον West. Στις 5 Ιουλίου του 2005 κυκλοφόρησε σε ραδιοφωνικούς από την Rockefeller και την Def Jam ως το δεύτερο σύγκο από το album του West. Ποιο ήταν το πρώτο, το Touch the Sky. Νομίζω το Touch the Sky ήταν, με το Λούπε Φιάσκο. Το τραγούδι σημείωσε ρεκόρ για τι περισσότερε ψηφιακέ λήψει σε μια εβδομάδα, πουλώντα πάνω από 80.000. Τέλο, έχει σάμπο από το I Got a Woman του Ray Charles. Άλλου υπέροχου θρύλου τη μουσική του Ray Charles. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Αλλά πριν από αυτό, θα σας πω καληνύχτα και θα ανανεώσουμε όπως πάντα κάθε μέρα εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, peace!